ό,τι απαιτεί ασθενοφόρο και γιατροί. Είμαστε όλοι εδώ μαζί να βροντοφωνάξουμε ότι η Δεσκάτη έχει δικαίωμα να έχει και σύγχρονο καινούριο ασθενοφόρο και επανδρωμένο το κέντρο υγείας με γιατρούς. Είναι ένα δίκαιο δικαιότατο αίτημα και η σημερινή καταληκτική παρουσία όλων σας στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα προς αυτούς οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις που αφήνουν τη Δεσκάτη χωρίς ασθενοφόρο και χωρίς γιατρούς. Δεν είναι επαρκές το κέντρο υγείας, δεν έχουμε γιατρούς, τα πάντα ελλειπή. Και τελευταία έχουμε μείνει από ασθενοφόρο, το οποίο ήταν πρόβλημα βέβαια λιμνάζων, απλά τώρα έγινε έντονο για τον γνωστό λόγο. Δεν υπάρχουν οι οδηγοί. Πολλές φορές στο παρελθόν αναγκάστηκε ο Δήμαρχος μόνος του να κάνει τον οδηγό να πάει επιγόντως τους αρρώστους στα Γρεβενά. Γενικά η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι, δεν υπάρχει. Φάνηκε αυτό και κατά τη διάρκεια του COVID, όπου ταλαιπωρήθηκε κόσμος, δεν μπορούσε να το περαναξυπηρετηθούν όπως έπρεπε. Ταλαιπωρήθηκε Δεσκάτη πάρα πολύ, χάσαμε ανθρώπους και ελπίζουμε, θέλουμε να το διορθώσουμε, γιατί είμαστε πολλοί άνθρωποι και τα περίχωρα επίσης. Είμαστε 5.000 κάτοικοι, εξυπηρετείται όλη η περιφέρεια. Τι απόσταση χρειάζεται να διασχίσετε για να φτάσετε στη δευτεροβάθμια περίθαλψη? Τουλάχιστον μία ώρα. Και ο δρόμος τον γνωρίζετε, Δεσκάτη Γρεβενών, από τους πιο άγωνους, από τους πιο δύσκολη διαδρομή, να το πω έτσι, δύσκολη διαδρομή. Δεν έχει σημασία όμως, εμείς εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζούμε, αγαπάμε τον τόπο αυτόν και θέλουμε να διορθωθεί οπωσδήποτε. Δεν θέλουμε να γίνουν θαύματα, τα απλά, τα βασικά ζητάμε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ασθενοφόρο. Μέχρι τώρα είχαμε ασθενοφόρο, δεν είχαμε οδηγή. Μία ζωή υπάρχουν προβλήματα, είμαστε εγκατελειμμένοι, είμαστε παρατημένοι. Και πρέπει να δώσουμε λύση άμεσα. Προχθές που διαμαρτυρηθήκαμε ήρθε ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ Σερβίων για προσωρινή λύση. Εμείς θέλουμε η λύση να είναι μόνιμη με καινούργια, όχι ένα, δύο ασθενοφόρα θέλουμε, γιατί απέχουμε από τα Γρεβενά μια μισή ώρα με δρόμο που είναι, να μην προκαλέσω πώς είναι ο δρόμος. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, θα αγωνιστούμε να φέρουμε δύο καινούργια ασθενοφόρα στη Δεσκάτη. Οδηγοί υπάρχουν? Σαν πρόεδρος του Συλλόγου κάναμε μια ενέργεια, εγκρίθηκε ένα ασθενοφόρο καινούργιο στην περιφέρεια εδώ και 3 χρόνια και ασθενοφόρο δεν είδαμε. Η επόμενη κινητοποίηση που θα κάνουμε θα είναι στην Κοζάνη, στην περιφέρεια με λεωφορείο. Θα βάλω εγώ το λεωφορείο να πάμε να διαμαρτυρηθούμε και εκεί. Και δεν υπάρχει ασθενοφόρο ούτε στα Γρεβενά. Παίρνουν εξιτήριο 10 η ώρα το πρωί και μέχρι το βράδυ 6-7 δεν υπάρχει ασθενοφόρο να καλύψουν τις ανάγκες από τα Γρεβενά να μας στείλουν τους ασθενείς στη Δεσκάτη. Αναγκάστηκα να βάλω και κρεβάτι μέσα να φέρω τους ασθενείς. Θα αγωνιστούμε, δεν θα κάνουμε πίσω. Θέλουμε δύο ασθενοφόρα. Ένα αυτό και ένα θα μαζέψουμε λεφτά μόνοι μας. Θα αρχίσουμε με τον Δήμαρχο και όλοι οι πολίτες της Δεσκάτης. Αφού μας παράτησε η πολιτεία, δεν θα πεθάνουμε εμείς διότι δεν έχουμε ασθενοφόρα. Σας ευχαριστώ και θα θέλω να είστε πάντα μαζί μας, να συμπαραστέκεστε, να αναδείξουμε το πρόβλημα. Πήγαμε τον κύριο και δείξαμε το παλιό το ασθενοφόρο. Ούτε για κουτέτσι δεν κάνει. Είναι απαράδεκτο για μένα αυτή τη στιγμή, εν έτη 2023, να μένει όχι υποστελεχωμένο, άδειο το κέντρο υγείας από γιατρούς και από ασθενοφόρο. Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευνομούμενη χώρα και χώρα που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά στα όρια μας. Δεν υπάρχει, υπάρχουν δύο γιατροί που με το ζόρι βγάζουν τις βάρδιες. Δεν πρέπει να υπάρχει παιδίατρος. Μετά απορούμε γιατί δεν κάθεται ο νέος κόσμος στο χωριό. Παιδίατρος, καρδιολόγος, χειρουργός. Είναι βασικά πράγματα. Δεν μπορεί να παίρνεις και να θες μια ώρα και να φτάσεις στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο καιρό δεν έχετε παιδίατρο? Για να μην πω ότι θα μπορεί και δύο χρόνια, από όσο ξέρω. Για πώς εξυπηρετήσετε οι γονείς? Πώς εξυπηρετούμαστε? Πάμε σε ιδιότητα, σκάμ. Ναι, υπάρχει στην Δεσκάτη αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Δεσκάτη ένα ιατρείο.
ιδιών, αλλά είναι ιδιώτης. Είναι ιδιώτης. Να πας να κάνεις το εμβόλιο στο παιδί σου, θες 20-30 ευρώ. Αλλιώς πού πρέπει να πάτε? Αλλιώς πας σε Λεσόνα, πας Λάρισα, Κρεβενά. Το νοσοκομείο Γρεβενών σας καλύπτει για παιδιάτρο. Ναι, αλλά θέλει και 60. Το νοσοκομείο Γρεβενών για να φτάσουμε με το αυτοκίνητο θέλουμε 20 ευρώ βενζίνης. Πήγαινε έλα. Συν τι άλλο θα χρειαστεί. Λοιπόν, Δήμαρχε, μάλλον φτάνει ο κόσμος στα όρια του. Βλέπω πολύ μεγάλη κινητικότητα. Διαμαρτύρεστε και ζητάτε κι εσείς το δικαίωμα που έχουν όλοι οι πολίτες στην υγεία. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το έχουμε πει επανειλημμένως και μάλιστα εδώ και χρόνια πλέον πασχίζουμε για ένα ασθενοφόρο. Για γιατρούς, βέβαια, ξέρετε, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και μιλάμε για γιατρούς, το πρώτο επιχείρημα είναι ότι δεν έρχονται γιατροί. Το κράτος να δώσει επιτέλους κίνητρα τα οποία πραγματικά θα είναι κίνητρα για κάποιους γιατρούς που θέλουν να έρθουν στην επαρχία, που θα έρθουν εδώ να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο η πολιτεία, η κοινωνία της Δασκάτης δεν το έχει και γι' αυτό πλέον φτάσαμε σε αγανάκτηση. Υπήρξε το Δημοτικό Συμβούλιο όπου έχουμε ένα ψήφισμα από 11 οργανικές θέσεις γιατρών. Είναι καλυμμένες οι δύο. Οι θέσεις των οδηγών είναι επικουρικές. Όταν δεν είχαμε γιατρούς, είχαμε ένα ασθενοφόρο. Τώρα που έχουμε 5 επικουρικούς, δεν έχουμε ασθενοφόρα. Και αυτό το ασθενοφόρο που ήρθε μετά από όλο αυτό το σάλο που έγινε με το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ένα μεταχειρισμένο το οποίο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στον κόσμο και δεν μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια ο κόσμος της Δασκάτης ότι θα φτάσει στον προορισμό του. Εδώ και αρκετά χρόνια η διαδρομή για Γρεβενά είναι μία ώρα φυσιολογικά με το αυτοκίνητο και τα ασθενοφόρα κάνουν δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω στα έκτακτα περιστατικά πώς τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας αναλάβουμε πλέον όλες τις ευθύνες μας, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να περιμένει κι άλλο και θεωρώ ότι σωστά σήμερα μαζεύτηκε όλος αυτός εδώ ο κόσμος και θα έχουμε, σήμερα ξεκινάει ο αγώνας. Από σήμερα ξεκινάει ο αγώνας. Θα έχουμε έντονες κινητοποιήσεις και να του πάρουν καλά χαμπάρι άπαντες. Θέλω να μου πείτε πώς είναι οι κάτοικοι της Δασκάτης, πώς εξυπηρετούνται από το κέντρο υγείας και τι ελλείψεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος της Δασκάτης, ο Δήμος, είναι στις 5.000. Αλλά να γνωρίζετε ότι αυτό εδώ το σημείο, ο Δήμος Δασκάτης, είναι ένα κομβικό σημείο. Εξυπηρετεί και άτομα που είναι όπως το Λουτρό, που είναι από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Καλαμπάκα, Δήμος Καλαμπάκας, Δήμος Ελασσόνας, η Ελάτη που είναι στην Κοζάνη, δηλαδή γύρω στα 10.000 άτομα. Και σας λείπουν ποιες ειδικότητες? Εκτός από δύο παθολόγους, όλες οι άλλες ειδικότητες δεν υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι για να μην λέμε ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Από πέρυσι 22 Αυγούστου έχει γίνει αίτηση στο επικουρικό για να έρθει κάποια παιδίατρος. Η παιδίατρος συγκεκριμένη που είναι η μόνιμη θέση αυτή τη στιγμή είναι σε αναρωτική άδεια και θα είναι σε αναρωτική για πρόβλημα υγείας και από 22 Αυγούστου δεν ευαισθητοποιήθηκε κανένας. Είμαστε τέλος Μαρτίου για να πάρουμε ένα παιδίατρο. Μάλιστα, Δήμαρχε, οι υποδομές και μηχανήματα για τους γιατρούς υπάρχουν, ναι. Να λέμε και την αλήθεια, υπάρχει κάποιος εξοπλισμός που έγινε εδώ τελευταία με το ΕΣΠΑ για κάποια μηχανήματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα πεθάνουμε σε πολυτελείας ασθενοφόρο ή αν θα είναι μεταχειρισμένο. Θέλουμε να μην πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Αυτό είναι το κυριότερο. Λευτέρης Παλούκας, κοινωνικός σύμβουλος Ελλάδας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το κέντρο υγείας της Δασκάτης βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και εξυπηρετεί και άλλα χωριά όμορα, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε άλλους δήμους, αλλά εξυπηρετούνται από το κέντρο Δασκάτης. Από το κέντρο υγείας Δασκάτης. Επομένως, πρέπει να στελεχωθεί από γιατρούς, από ασθενοφόρο και από νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη για μας είναι το Α και το Ω στην περιοχή μας. Και καθότι θα πρέπει να επισημάνω ότι η δευτεροβάθμια περίθαλψη από εδώ απέχει τουλάχιστον μία ώρα. Καβόρος Δημήτρης λέγομαι, είμαι τεχνολόγος, ακτινολόγος, 36 χρόνια στο κέντρο υγείας. Πρώτη φορά υπάρχει τέτοια υποβάθμιση του κέντρου υγείας Δασκάτης και στο γενικότερο πλαίσιο δυστυχώς η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων από την κυβέρνηση μας έχει φτάσει στο σημείο όχι μηδέν, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε. Φορείς, εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση, εργαζόμενοι δεν εκφράζουμε απλά διαμαρτυρία. Πλέον έχουμε περβεί αυτό το στάδιο και μιλάμε για ανασφάλεια και για φόβο. Ζουν παιδιά εδώ, ζουν δημότες. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα παιδιά μας χωρίς παιδίατρο. Εδώ και ένα χρόνο που δεν πρόκειται να γυρίσει για να πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος από το εστέρημά του να πάει στην παιδίατρο και ενώ υπάρχει προσφορά και διάθεση παιδιάτρου να πει έστω επικουρικός και δεν γίνεται, είναι εξωφρενικό. Δεν είμαστε παιδιά κατώτερου Θεού, αυτό να το λάβουν υπόψη και ο καθένας αυτή τη στιγμή παίρνει ευθύνη. Εμείς σαν εργαζόμενοι από τον τομέα ευθύνης που μας αναπτύσσει
αναλογοί και οι άλλοι από διοικητικές θέσεις που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να σταθούν τον ύψος των περιστάσεων. Εάν δεν μπορούν, να μας το πω ξεκάθαρα. Εάν αύριο πούμε σαν Δεσκάτη δεν υπάρχει διάθεση, χρονοτριβούμε ψεύτικες δικαιολογίες εδώ και 3 χρόνια για ασθενοφόρο και κάνουμε έρανο, θα περισσέψουν και θα στείλουμε και σε αυτούς τους κυρίους άλλο ένα ασθενοφόρο. Απλά να μας δώσουν το δικαίωμα και την νομοθεσία για να το κάνουμε. Ειλικρινά, ο κόμπος δεν έχει φτάσει στο χτένι. Εδώ, παιδιά, είναι θέμα χρόνου, αν πάει έτσι η ιστορία, να έχουμε κι άλλους θανάτους. Πληρώσαμε σαν Δεσκάτη το υψηλότερο τίμημα νεκρών στον κορονοϊό. Δώσαμε μάχη όλο το προσωπικό και η ανταμοιβή ποια ήταν, να έχουμε οδηγούς, παραιατρικό προσωπικό, καθαριότητας με επικούρηση, που συμβαίνει κατά κόρο σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε 4 οδηγούς οι οποίοι είναι κάτοχοι ΕΚΑΜ διπλώματος στοιχείων και να είναι μόνιμοι και στην παράταση 31-12 όταν θα ξανάρθουν. Είναι δυνατόν? Είναι προγραμματισμός αυτός για να λύσουμε το πρόβλημα? Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε σε όκα, σε όκα ακουόντων. Είναι πάρα πολύ άσχημο το να ξεκινάμε να κάνουμε τη βάρδια μας με φοβερό άγχος εάν θα φτάσουμε με το σταυρό μας στον προορισμό μας και να επιστρέψουμε. Τα προβλήματα είναι τεράστια, δύσκολες συνθήκες καιρού, ο δρόμος, και παρακαλάμε να πάμε και να γυρίσουμε σόκια βλαβής και για μας και για τους ασθενείς, τους γιατρούς, τους διερχόμενους. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα ανεξαρτήτου πολιτικής πεποιθήσεως. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κέντρο υγείας Δεσκάτης, Κυριακή σήμερα, μεγάλη συγκέντρωση, μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων. Έχουμε απέναντί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Ζήση τον Κόγιο, να μας πει λοιπόν 2 κουβέντες για τη συλλήψη γιατρών. Κύριε Κόγιο, να ξεκινήσουμε πρώτα, μεγάλη κινητοποίηση, μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα του Δήμου, έτσι, και του Δημοτικού Συμβουλίου και εσάς, ναι. Βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Δεσκάτης, το οποίο εγκαινέστηκε το 1984. Στην έναρξη της λειτουργίας του ήταν πλήρης επανδρωμένο με γιατρούς, βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε αυτήν την ευχαίρεια, αν θέλετε, την πολυτέρα για πολλούς, γιατί το θεωρούν πολυτέρα να έχουν πολλούς γιατρούς. Είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή, έχουμε ελλείψεις σε γιατρούς. Το οργανόγραμμα προβλέπει 11 γιατρούς και είναι 2 παθολόγοι. Υπάρχουν γιατροί που θέλουν να έρθουν, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει σχετική προκήρυξη και μιλώ συγκεκριμένα για παιδεία του. Νοσηλευτικό προσωπικό έχουμε. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης, οι οποίοι βρεθήκαμε εδώ, βροντοφωνάξαμε όλοι μαζί ότι δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά έχουμε τα ίσα δικαιώματα με όλους και έχουμε το δικαίωμα στη ζωή μας, η οποία πρέπει να είναι μια αξιοπρέπεια. Πράγμα που με την έλλειψη των γιατρών και του ασθενοφόρου αυτή τη στιγμή μας λείπει αυτό το πράγμα. Ζητούμε άμεσα την επάντρωση του κέντρου υγείας με σύγχρονο καινούργιο ασθενοφόρο και επάντρωση με γιατρούς για να μπορούν οι πολίτες μας να έχουν αυτήν την αξιοπρέπεια που είπαμε πιο μπροστά. Για πες μας πρόεδρε, υπάρχουν υποδομές και εξοπλισμός για τους γιατρούς, μηχανήματα? Υποδομές υπάρχουν, υπάρχει μικροβιολογικό εργαστήριο, υπάρχει κτηνολογικό εργαστήριο, σε αυτά έχουμε. Δυστυχώς αυτά που μας λείπουν είναι οι γιατροί να μπορέσουν να τα επαντρώσουν για να νιώσει και ο κόσμος ότι έχει δίπλα το κράτος το οποίο είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την υγεία των ανθρώπων. Έτσι, μεγάλη ανταπόκριση όπως είπα και προηγουμένως, θα δικαιωθείτε? Πολύ μεγάλη ανταπόκριση, είμαστε σίγουροι ότι ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά, διεκδικώντας και απαιτώντας τα δίκαια αιτήματα, θα βρούμε δικαίωση. Γιατί εντάξει, είναι λίγοι οι γιατροί, ίσως θα έπρεπε να έρθει 1-2 ακόμη. Έχει γίνει προκήρυξη όμως πριν από 1 μήνα για γενικό γιατρό, ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση.